Με τη χάρη του Κυρίου μας, αδελφοί, θα διαβάσουμε από τη σελίδα 999. Σελίδα 999 είναι η προς Ρωμαίους επιστολή. Προς Ρωμαίους επιστολή, κεφάλαιο 9. Γι' αυτόν ακολουθώ. Και θα διαβάσουμε από το εδάφιο 9. Προς Ρωμαίους επιστολή, κεφάλαιο 9 και εδάφιο 9. Σεις όμως δεν είστε της σαρκός, αλλά του πνεύματος, εάν το πνεύμα του Θεού κατοικεί εν ημίν. Αλλά εάν της δεν έχει το πνεύμα του Χριστού, ούτως δεν είναι αυτού. Εάν ο Χριστός είναι εν ημίν, το μεν σώμα είναι νεκρό δια την αμαρτία, το δε πνεύμα ζωή δια δικαιοσύνη. Εάν δε κατοικεί εν ημίν το πνεύμα του Αναστήσαντος τον Ιησούν εκ νεκρών, ο Αναστήσας των Χριστών εκ νεκρών θέλει ζωοποιήσει και τα θνητά σώματα ημών δια του πνεύματος αυτού του κατοικούντος εν ημίν. Άρα λοιπόν, αδελφοί, είμεθα χρεώστε ουχή εις τη σάρκα, ώστε να ζούμε κατά σάρκα. Διότι αν ζείτε κατά τη σάρκα, μέλετε να αποθάνετε. Αλλά εάν δια του πνεύματος θανατώνετε, τα πράξεις του σώματος θέλετε ζήσει. Επειδή όσοι διοικούνται υπό του πνεύματος του Θεού, ούτε είναι ιοί του Θεού. Διότι δεν ελάβετε πνεύμα δουλείας, δια να φοβήσετε πάλιν, αλλά ελάβετε πνεύμα υιοθυσίας, δια του οποίου κράζομεν Αβά ο Πατήρ. Αυτό το πνεύμα συμμαρτυρεί με το πνεύμα ημών ότι είμεθα τέκνα Θεού, εάν δε τέκνα και κληρονόμη, κληρονόμη μεν Θεού, συγκληρονόμη δε Χριστού, εάν συμπάσχομεν, δια να γίνομεν και συμμέτοχοι της δόξης αυτού. Επειδή φρονώ ότι τα παθήματα του παρόντος καιρού δεν είναι άξια να συγκριθώσει με τη δόξα τη μέλουσα να αποκαλυφθεί σε εμάς. Διότι η μεγάλη προσδοκία της κτήσεως προσμένει τη φανέρωση των ιών του Θεού. Επειδή κτήσεις υπετάχθη στη ματαιότητα, ουχή εκ ουσίως, αλλά δια τον υποτάξαντα αυτήν. Επελπίδη ότι και αυτή η κτήσεις θέλει ελευθερωθεί από τις δουλείες της φθοράς και μεταβεί στην ελευθερία της δόξης των τέκνων του Θεού, επειδή εξεύρωμεν ότι πάσα η κτήσεις συστενάζει και συναγωνιά έως του νυν. Και όχι μόνον αυτή, αλλά και αυτή ήτινες έχομεν την απαρχήν του πνεύματος, και εμείς αυτοί στενάζομεν εν εαυτής, περιμένοντες την υιοθεσίαν, την απολύτρωση του σώματος ημών. Διότι με την ελπίδα εσώθημεν. Ελπής δε ή της βλέπετε δεν είναι ελπής, διότι εκείνο το οποίο βλέπει της, δια τι και ελπίζει, εάν δε ελπίζομεν εκείνο το οποίο δε βλέπομεν, δια της υπομονής, περιμένομεν αυτό. Αμήν. Αδελφοί αγαπητοί, ο μόνος τρόπος να μην υπάρχει φόβος μέσα στην καρδιά μας είναι να μην είμαστε θησαρκός άνθρωποι, αλλά να είμαστε άνθρωποι του πνεύματος. Ο Λόγος του Θεού λέει, εσείς όμως δεν είστε θησαρκός, αλλά του πνεύματος, πότε, εάν το πνεύμα του Θεού κατοικεί εν ημίν. Και αυτό, αγαπητοί αδελφοί, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Το Πνεύμα του Θεού να κατοικεί μέσα μας. Και πώς θα καταλάβουμε εάν το Πνεύμα του Θεού κατοικεί μέσα μας? Και δεν είναι να πούμε ότι κατοικεί το Πνεύμα του Θεού επειδή αναγεννηθήκαμε. Δεν είναι να πούμε ότι κατοικεί το Πνεύμα του Θεού επειδή βαφτιστήκαμε με Πνεύμα Άγιο. Το ότι κατοικεί το Πνεύμα του Θεού μέσα μου σημαίνει ότι μέσα στην καρδιά μου, στη ζωή μου, στα μέλη μου, στη σκέψη μου, στο μυαλό μου, στα μάτια μου, κατοικεί ο Λόγος του Θεού και Αυτός με διοικεί και τρέχω να πράττω το έργο Του όταν Αυτός με προστάζει. Τρέχω να εκτελώ το Λόγο Του πάντοτε μέσα στη ζωή μου. Πάντοτε το θέλημά μου, η σκέψη μου και η αγωνία μου είναι εάν και κατά πόσο μέσα στη ζωή μου εκτελείται ο Λόγος του Θεού, φανερώνεται ο Λόγος του Θεού και το έργο του Κυρίου, αγαπητοί αδελφοί, είναι μέσα στη ζωή μου δυνατό, έντονο και ενεργό. Και πώς θα το καταλάβω αυτό? Από τα συναισθήματα τα οποία είναι μέσα στην καρδιά μου την ώρα αυτή.
Πού τρέχει ο λογισμός μου? Πού τρέχουν οι σκέψεις μου? Τι σκέφτομαι? Πώς παίρνω τις αποφάσεις μου? Παίρνω τις αποφάσεις μου γιατί έτσι με βολεύει? Παίρνω τις αποφάσεις της ζωής μου γιατί έτσι βλέπω ότι οδηγείται η ζωή μου μέσα στην καθημερινότητά μου? Πώς παίρνω αποφάσεις για τη ζωή μου, την προσωπική, την οικογενειακή και την εκκλησιαστική? Τι αποφάσεις παίρνω? Ποιες είναι οι σκέψεις μου? Τι θέλω μέσα από τη ζωή μου? Τι θέλω να επιτύχω? Θέλω άραγε τον Κύριο να εργάζεται εργομέγα στη ζωή μου? Ή αυτό που θέλω είναι ναι μεν να είμαι στην παρουσία του Θεού, ναι μεν να είμαι στην Εκκλησία του Χριστού, ναι μεν να ονομάζομαι χριστιανός και παιδί Θεού, πλην όμως όπως με βολεύει εμένα, όπως βολεύει την ξεκούρασή μου, όπως βολεύει την ανάπαυσή μου, να μην κουραζόμαστε και πολύ, να μην δίνουμε και πάρα πολύ, και ο Κύριος δεν θα μας πειράξει παραπάνω από τη δύναμή μας, αλλά και εγώ να μην κάνω παραπάνω από όσο μπορώ. Αλλά να σας πω κάτι, αγαπητοί αδελφοί, δυστυχώς σαν χριστιανοί κάνουμε το ελάχιστο δυνατό από αυτό που μπορούμε. Συγχωρέστε με για την έκφραση, πολλές φορές σαν χριστιανοί ξέρετε τι είμαστε, βολεψάκηδες. Τι με βολεύει? Τι εξυπηρετεί όχι το έργο του Θεού, αλλά την καθημερινότητά μου? Τι εξυπηρετεί τις ανάγκες μου? Τι εξυπηρετεί τη ζωούλα μου? Έχουμε και όρια. Βεβαίως, έχουμε και όρια. Αλλά δυστυχώς, πολλές φορές, αδερφοί αγαπητοί, εμείς κατεβάζουμε τα όρια μας στο ελάχιστο. Ενώ ο Κύριος ξέρει πραγματικά τα όρια μας και γι' αυτό πολλές φορές επιτρέπει δοκιμασίες μέσα στη ζωή μας, οι οποίες μας βγάζουν από το comfort zone στο οποίο ζούμε, από τη ζώνη της ξεκούρασης, από τη ζώνη της βόλεψης και μας βάζουν σε ένα δρόμο ο οποίος δεν τον θέλαμε, δεν τον επιθυμούσαμε, δεν ήταν κάτι το οποίο εξητούσαμε. Αλλά όμως, αγαπητοί αδερφοί, να ξέρουμε ότι οι δοκιμασίες τις οποίες επιτρέπει ο Θεός είναι για να μας βγάλει από τη διαδικασία το να επιθυμούμε τα πράγματα της σαρκός. Μας αφαιρεί ο Κύριος πράγματα από τη ζωή μας για να μην τα επιθυμούμε. Για να μας δείξει ότι μπορούμε να ζήσουμε και χωρίς αυτά. Για να μας δείξει ότι αν μας βγάλει αυτό το οποίο αγαπάμε τόσο πολύ μέσα από τη ζωή μας, μας αποδεικνύει ο Θεός ότι κοίταξε να δεις παιδί μου, μπορείς να ζήσεις και χωρίς αυτό. Αυτό όμως που αν σου αφαιρεθεί δεν μπορείς να ζήσεις είναι η ζωή πνευματική. Εάν σου αφαιρέσουν το λόγο μου από τη ζωή σου, τότε η ψυχή σου θα πεθάνει. Θα ζήσει το σώμα σου, θα ζήσει η σάρκα σου, θα απολαμβάνεις τη σαρκική απόλαυση και τη σαρκική ευτυχία και τη σαρκική ειρήνη και τη σαρκική χαρά, αλλά η ψυχή σου είναι νεκρή. Σήμερα το πρωί, αν θέλεις λοιπόν να βγεις από το φόβο ο οποίος γεμίζει την καρδιά σου και τη ζωή σου, ζήσε δια του Πνεύματος του Αγίου. Μάθε να διοικείσαι από το Πνεύμα του Θεού. Μάθε να οδηγείσαι από το Λόγο του Κυρίου. Όχι από τις επιθυμίες σου. Όχι από την καρδιά σου. Όχι από τους φόβους σου. Όχι από τις απειλές τις οποίες μπορεί να έχεις μέσα στη ζωή σου. Σταμάτα να σκέφτεσαι σαρκικά. Σταμάτα να βυθίζεσαι στη σκέψη σου. Και πώς θα γίνει αυτό, Κύριε? Δεν θέλω να σκέφτομαι, αλλά δεν τα καταφέρνω. Ξέρεις γιατί γίνεται αυτό? Γιατί έχεις αφήσει το Λόγο του Θεού, έχεις αφήσει τις σκέψεις του Κυρίου από την καρδιά σου και έχεις γεμίσει το μυαλό σου με τις σκέψεις της σαρκός.
Και δυστυχώς, αγαπητοί αδερφοί, επειδή η σάρκα, λέγοντας σάρκα δεν εννοούμε το σώμα, λέγοντας σάρκα εννοούμε την καθημερινότητα και τη ζωή την επίγεια, αυτή είναι η σάρκα. Και επειδή δυστυχώς η σάρκα 24 ώρες μας αποσπά, καταφέρνει ο εχθρός μέσα από αυτή την καθημερινότητα, αγαπητοί αδελφοί, να μας πετύχει σε στιγμές αδυναμίας και να στείλει τις απειλές της Ιεζάβελ, οι οποίες είναι στη σημερινή μας εποχή και στην καθημερινότητά μας οι φόβοι μας και οι αγωνίες μας, ενώ ο Κύριος τι μας έχει πει? Μη φοβηθείς. Εγώ σε λύτρωσα. Σε κάλεσα με το όνομά σου. Είσαι δικός μου. Όταν θα περνάς από τα ποτάμια δεν θα ισχύσουν σε σένα. Όταν θα περνάς μέσα από τη φωτιά, η φωτιά δεν θα σε αγγίζει. Διότι εγώ είμαι μετά σου. Κι όμως εμείς, αγαπητοί αδελφοί, έχουμε τις ανησυχίες της Ιεζάβελ και τα βέλη της Ιεζάβελ και να λέμε, Κύριε, θέλω να πεθάνω. Και πού θα πας, αγαπητέ? Όταν δεν είσαι γεμάτος με την παρουσία του Θεού, πού θα πας? Άκουσα ένα πολύ ωραίο κήρυγμα τελευταία. Είπε ένας αδερφός, Κύριε, εγώ θα εκτελώ το λόγο σου 80% και 20% δεν μπορώ να τον εκτελέσω. Και είπε ο αδερφός, ναι, αλλά δεν μπορείς να πας μόνο 80% στον ουρανό. Πρέπει να πας 100%. Εάν είσαι 99%, δεν θα δεις τον Κύριο. Γι' αυτό, αγαπητοί αδελφοί, ο Κύριος επιτρέπει δοκιμασίες και δυσκολίες στη ζωή μας για να σταματήσουμε να ζούμε για τη ζωή αυτή. Να αφήσουμε αυτές τις ανησυχίες. Και τώρα έχει το Κύριος να μας πει πώς θα ονομαστούμε τέκνα Θεού. Επειδή όσοι διοικούνται υπό του Πνεύματος του Θεού, ούτε είναι οι Θεού. Και αγαπητοί αδερφοί, αυτή η υιοθεσία προϋποθέτει 100% αφιέρωση στον Κύριο. 100%. Μα έχουμε προτεραιότητες στη ζωή μας. Μα υπάρχουν πράγματα τα οποία πρέπει να γίνουν. Αυτή είναι η κλασική απάντηση του κάθε ανθρώπου σε αυτή τη γη. Έχω πράγματα που πρέπει να κάνω. Που αν δεν γίνουν, τι έγινε? Πρώτα ο Θεός στη ζωή σου. Πρώτα το Πνεύμα του Θεού στη ζωή σου, αδερφέ μου και αδερφή μου. Βάλε προτεραιότητες. Εάν έχεις χάσει αυτές τις προτεραιότητες, σήμερα ο Κύριος σε προσκαλεί να τις αποκτήσεις. Γιατί αλλιώς η φόβη και η δειλία και η ανησυχία θα σε κυριεύουν και αυτό θα σε βγάζει έξω από την παρουσία του Θεού. Διότι δεν ελάβεται πνεύμα δουλείας. Δια να φοβήστε πάλι. Ακούστε τι λέει ο Λόγος του Θεού, αδερφοί. Διότι δεν ελάβεται πνεύμα δουλείας, δια να φοβήστε πάλι. Δηλαδή η δουλεία στη σάρκα φέρνει φόβο. Όταν είμαι δούλος της σάρκας, τότε είναι δεδομένο ότι θα φοβάμαι. Θα φοβάμαι το ένα, θα φοβάμαι το άλλο, ανησυχία για τη ζωή μου, ανησυχία για τη συνέχειά μου, ανησυχία για το μέλλον μου και μήπως γίνει αυτό και μήπως γίνει το άλλο και συνέχεια θα ζω με μια απορία, μήπως γίνουν τα αρνητικά πράγματα στη ζωή μου. Και ξέρετε, αγαπητοί αδερφοί, οι άνθρωποι έχουμε αυτή την τάση όταν σκεφτόμαστε το μέλλον, να το σκεφτόμαστε αρνητικά. Και τι θα γίνει και πώς θα μεγαλώσει το παιδί μου και τι θα κάνει το παιδί μου και πώς θα μεγαλώσουν τα παιδιά μου. Και τι θα συμβεί σε αυτά, και πώς θα τα μεγαλώσω σωστά, και τι πρέπει να κάνω, και αγωνία, και αγωνία, και αγωνία. Και ο Λόγος του Θεού, και το Πνεύμα του Θεού. Και ο Λόγος του Κυρίου έρχεται σήμερα και μας λέει, δεν ελάβατε πνεύμα δουλείας. Δια να φοβήστε. Αγαπητοί αδερφοί, έχουμε μέσα μας το Πνεύμα του Θεού. Ξέρετε τι είναι το Πνεύμα του Θεού? Το Πνεύμα της ελευθερίας. Δια να μη φοβήστε πάλι. Δια να παίρνει αυτό το Πνεύμα της ελευθερίας κάθε
ανησυχία από τη ζωή σου, αδερφέ μου και αδερφή μου. Μήπως μέχρι σήμερα το κάθε τι στη ζωή μας δεν το έχει ενεργήσει ο Θεός? Το κάθε τι, ό,τι έχεις μέσα στη ζωή, ό,τι έχεις μέσα στη ζωή σου. Το ότι έχεις μια σκεπή και είσαι από κάτω. Το ότι έχεις πάντοτε στο τραπέζι σου ένα πιάτο φαγητό. Το ότι έχεις έναν οίκο Θεού να πας να προσευχηθείς και να ακούσεις το λόγο του Κυρίου, δεν είναι χάρης Κυρίου? Εάν ο Κύριος έχει φροντίσει για το παρόν σου, τι νομίζεις ότι το μέλλον σου είναι αβέβαιο? Το μέλλον σου είναι βεβαιότατο, λέγει Κύριος ο Θεός. Έχεις ζωή αιώνια μπροστά σου, λέγει Κύριος ο Θεός. Έχεις Κύριο στη ζωή σου, λέγει το Πνεύμα του Θεού. Έχεις ζωή αιώνιο. Το Πνεύμα του Θεού κατοικεί μέσα σου, λαέ μου, λέγει το Πνεύμα το Άγιον. Πάψε να ζεις για τη γη αυτή. Συμπράει αβέρτια μπαμπά. Άγιος λαλεί και περιπατεί εν το μέσο σου, λέγει ο Ιησούς ο Χριστός. Εγώ ενδυναμώνω εσέ. Εγώ οδηγώ εσέ. Εγώ οδηγώ εσέ, λέγει το Πνεύμα του Θεού, και διοικώ εσέ. Εάν εσύ το επιθυμήσεις εξ όλης της ψυχής σου, της δανείας σου και της δυνάμεώς σου, λέγει το Πνεύμα του Θεού, ώστε να παρεπετήσεις εις την οδό την οποίαν εγώ ανοίγω εμπροσθέν σου, λέγει Κύριος των δυνάμεων. Ανάβα, ανάβα εις το όρος της προσευχής, ανάβα, ανάβα εις τη Σιών, ανάβα, ανάβα, και εγώ θέλω σε διδάξει πώς πρέπει να περιπατήσεις στη ζωή αυτή, έτσι ώστε να κερδίσεις την αιώνια, λέγει ο Κύριος των δυνάμεων. Συμπράβια μπαμπά. Δόξα Κύριέ μου, σε ευχαριστούμε Πατέρα. Σε ευχαριστούμε Κύριέ μας. Ζει ο Χριστός αδελφή. Ζει ο Χριστός αδελφή μου. Ας μην έχουμε φόβο στην καρδιά μας αδελφή. Μη φοβάσαι αδελφή. Μη φοβάσαι αδελφή μου. Ο Κύριος είναι εδώ. Ο Κύριος είναι εδώ και εργάζεται αδελφή. Εργάζεται έργο τέλειο μέσα στις καρδιές μας. Εργάζεται έργο ζωής αιωνίου, το έχουμε καταλάβει αδερφοί. Εργάζεται έργο αναζωπήρωσης, προσωπικής, οικογενειακής και εκκλησιαστικής. Εργάζεται πνεύμα δυνάμεως. Και σήμερα μας λέει ο Κύριος ότι αυτή η ελπίδα πρόκειται να μας ενισχύσει. Γιατί αυτό το οποίο δεν βλέπουμε είναι αυτό το οποίο ελπίζουμε. Γιατί αν το βλέπαμε δεν θα υπήρχε λόγος να ελπίζουμε σε αυτό. Διότι είναι με την ελπίδα εσώθημεν. Ελπίς δε ή τις βλέπετε δεν είναι ελπίς. Διότι εκείνο το οποίο βλέπει της, γιατί να το ελπίζει? Αλλά σήμερα ελπίζε επί Κύριον. Και πας ο ελπίζων επ' αυτόν, δεν θα κατεσχυνθεί. Δεν θα κατεσχυνθείς αδελφέ μου και αδελφή μου, εάν ελπίζεις εις το βράχο, ο οποίος λέγεται Ιησούς Χριστός. Αδελφοί αγαπητοί, μόνο ο Ιησούς είναι η ελπίδα μας. Κάθε τι άλλο, σταμάτα να ελπίζεις εις αυτό. Σταμάτα να ελπίζεις τα ωραία όνειρα. Σταμάτα να φοβάσαι τα άσχημα όνειρα. Σταμάτα να ελπίζεις εις τη φαντασία σου. Έλπιζε εις το Χριστό, γιατί δεν είναι φαντασία, είναι αλήθεια. Είναι αλήθεια ο Χριστός. Είναι αλήθεια ότι περιπατεί ανάμεσά μας ο Χριστός. Είναι αλήθεια ότι την ώρα αυτή ο Κύριος αφαιρεί από την καρδιά σου κάθε τι το οποίο σε εμποδίζει να δεις τα μάτια του Χριστού ανοιχτά, την αγκαλιά του Χριστού ανεωγμένη, τους ουρανούς ανεωγμένους και την παρουσία του Κυρίου ανάμεσά μας. Ζει ο Χριστός αδερφοί. Ζει ο Χριστός. Πρέπει να έχουμε χαρά αδερφοί, γιατί ο Χριστός ζει. Κάθε αρνητικότητα να βγει από τη ζωή μας. Κάθε άρνηση. Κάθε τι το οποίο μας πηγαίνει πίσω, να το βγάλουμε από τη ζωή μας αδερφοί. Να αρχίζουμε να διοικούμεθα από το Πνεύμα το Άγιο σαν πραγματικά παιδιά Θεού. Σαν πραγματικά πριγκιπόπουλα της Βασιλείας των Ουρανών.
Δεν είμαστε, αγαπητοί αδερφοί, για ένα μέλλον άδοξο. Είμαστε για ένα μέλλον ένδοξο. Βασιλείς και ιερείς στο Θεό και Πατέρα. Ζούμε με αυτή τη σκέψη. Ή ζούμε με τη σκέψη του τι θα γίνει αύριο. Σήμερα με ποια σκέψη ζω. Άστο το αύριο. Το αύριο είναι στα χέρια του Θεού. Αρκετό είναι εις ημάς το κακό της ημέρας, λέγει ο Λόγος του Θεού. Αλλά αγαπητοί αδερφοί, η δύναμη του Πνεύματος του Αγίου μπορεί να αναστήσει τα θνητά ημών σώματα, καθώς ανέστησε και τον Ιησού. Ας έχει δόξα το όνομα του Θεού, αδερφοί. Μας παρακαλεί το Πνεύμα το Άγιο, αγαπητοί αδερφοί. Από σήμερα να μάθουμε να ζούμε με ευχαριστία και με δοξολογία. Με ευχαριστία και με δοξολογία, καθώς ανήκει εις τα τέκνα του Μεγάλου Βασιλιά. Είμαστε τέκνα του Μεγάλου Βασιλιά, αδερφοί. Και να πηγαίνουμε με αυτή την εξουσία, αδερφοί, στα γόνατά μας. Να ερχόμαστε με αυτή την εξουσία στην Εκκλησία του Θεού, για να ζήσουμε, αδέλφια μου, τη μεγαλοπρέπεια του ουρανού πλήρηση στη ζωή μας. Μη φοβάσαι για το αύριο. Ας το αφήσουμε το αύριο. Ας αφήσουμε τις ανησυχίες, τις αγωνίες, τους φόβους και ας έρθουμε, αγαπητοί αδελφοί, σε αυτή την πρόσκληση του Θεού να ζήσουμε τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου μέσα εις τη ζωή μας. Τι ωραία! Επειδή φρονώ ότι τα παθήματα του παρόντος καιρού δεν είναι άξια να συγκριθώσει με τη δόξα τη μέλουσα να αποκαλυφθεί εις ημάς. Αδελφοί μου, τίποτα δεν αξίζει. Τίποτα δεν αξίζει. Τίποτα δεν αξίζει. Τίποτα. Και αν τον κόσμο όλο κερδίσω και ζημιωθώ την ψυχή μου, τα έχασα όλα. Τι νόημα έχει? Σήμερα να ζήσω, αδελφοί, και να ζούμε όλοι μας σαν πραγματικά τέκνα του αιώνιου Θεού, του Κυρίου των δυνάμεων. Γιατί αυτού, παιδιά, είμαστε, αδελφοί. Σε αυτόν ανήκουμε. Μας αγόρασε, αδελφοί, ο Κύριος. Μας εξαγόρασε ο Κύριος. Και μας αγόρασε με τιμή αίματος και θανάτου. Αδελφοί μου, αγαπητοί, ευχαριστούμε τον Κύριο για όλα. Να τον ευχαριστήσουμε, να τον τιμήσουμε, να του δώσουμε όλη τη δόξα, γιατί του ανήκει, είναι ένδοξος Θεός. Να τον ευχαριστούμε πάντοτε και κατά πάντα, γιατί ό,τι έχουμε μέχρι σήμερα, Αυτός μας το εχάρισε. Και αδελφοί, αγαπητοί, με αυτή την πίστη, σήμερα καθώς θα τελειώσει η λειτουργία και αυτής της Κυριακής, να βγούμε από αυτό το χώρο, αδερφοί, άλλοι άνθρωποι. Αλλά για να μπορέσουμε να διατηρήσουμε αυτή τη μεγάλη αλλαγή, αδερφοί, θα πρέπει η εξήτηση του προσώπου του Κυρίου να είναι καθημερινή, έντονη και μοναδική εις τη ζωή μας. Και τότε θα δούμε τους καιρούς αναψυχής από της παρουσίας του Κυρίου εις τη ζωή μας. Αμήν. Ο Κύριος να μας ευλογήσει κατά πάντα, αδελφοί. Δόξα στο Άγιο όνομα του Ιησού Χριστού. Σε ευχαριστώ, Χριστέ μου. Ο Κύριος θα ανοίξει εδώ για με. Ο Κύριος θα ανοίξει εδώ για με. Αν στο φως